Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Τι γίνεται, καλησπέρα! Έλα, γεια σας, τι κάνετε! Πολύ χαρούμενος εσύ σήμερα, ε! Έλα, λίγο, είμαι χαρούμενος γιατί. Έρχεται το κορίτσι σου. Έρχεται κορίτσι δικό μου σήμερα. Έρχεται κορίτσι που ήθελα πάρα πολύ να έρθει στην εκπομπή και έχω χαρές και είμαι πολύ έτσι ενθουσιασμένος. Πάω στα αστέρια και πετάω. Είμαι λίγο Γιώργος Φούντας, λίγο Φέδων Γεωργίτσης. Νιώθω κάποια μαγιά. Αυτό το ανοιχτό που κάμισε είναι ωραίο. Ωραίο είναι όμως. Εμένα εγώ το. Μ' αρέσει. Το καργαλήθηκες λίγο. Εξαιρετικά. Καργαλήθηκα την ώρα που το έβαζες. Λοιπόν, κάτσε να πάμε να. Καλά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε φυσικά να μας κάνετε follow στα social media. Εγώ κάπως πνίγουμε εδώ πέρα. Στα social media, τα δικά μας, φυσικά μόνο. Εννοείται και του καναλιού και της εκπομπής και τα πάντα όλα. Τα έχουμε όλα. Τα TikTok μας, εδώ τα βλέπετε από κάτω. Α, Γιάννης. Γιάννης Καρινάκης, Λένα Βίλιαμς και προχωράμε. Λοιπόν, θέλεις να πάμε γρήγορα. Ναι, πάμε να πούμε τις πιο σεξι γλώσσες του κόσμου. Αρχικά είναι η γλώσσα του σώματος, εγώ θα πω, γιατί εκεί πέρα μιλάμε για τους πολλούς τους έρωτες. Ναι. Όμως λέει πρώτη είναι τα ιταλικά. Ιταλικά. Bienvenuto caro, θα πω εγώ. Come sta. Sta. Gista. Και cinecittà. Cinecittà. Cinecittà, ιταλικά. Ιταλικά. Οκ, ναι. Πορτογαλικά. Γαλλικά. Ελληνικά. Καλά, έχετε δει ποτέ πώς ακουγόμαστε εμείς τους άλλους, που ακουγόμαστε σαν. Σαν τι. Σαν δικτάτορες οριακά. Ναι. Με τον τρόπο που μιλάμε, ναι. Ας πούμε, κάποιες λέξεις όπως ρηξικέλευθος είναι κάπως σεξι. Το ρηξικέλευθος είναι κάπως σεξι. Το θέμα είναι για πώς το πείτε. Ρηξικέλευθος δεν είναι πάρα πολύ σεξι. Ισχύει, εγώ διαφωνώ με τα ελληνικά και είναι πολύ πλούσια γλώσσα γενικότερα. Πλουσιότατη του κόσμου όλου. Αλλά θα έλεγα ισπανικά. Ναι. Ολλανδικά. Όσο λέει για τις γλώσσες που ταράζουν λιγότερο την καρδιά. Α, είναι άλλες αυτές. Άλλες. Είναι οι γλώσσες που ταράζουν λιγότερο την καρδιά. Λογικό. Ωραία. Ολλανδικά. Γιατί δεν μιλάνε καν για να ανοίγουν το στόμα τους στην Ολλανδία. Όπως και στη Γερμανία. Ακόμα περισσότερο στην Ολλανδία. Ιαπωνικά. Είχαμε εδώ πέρα την Παυλίνα Λί που είναι από. Όχι από την Κορέα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Καλά, ναι. Ιαπωνικά και Κινέζικα. Και τα Γερμανικά. Και τα Γερμανικά. Έκανα εγώ μικρός Γερμανικά. Και εγώ έκανα. Δεν χάζει ντου. Ξέρεις όμως, αυτοί είναι που σε ταράζουν λιγότερο. Αυτές είναι γλώσσες που σε ταράζουν, όχι περισσότερο, σε ταράζουν λιγότερο. Ναι, ρε παιδί μου, ενώ ότι δεν είναι σεξι, είναι. Ναι, είναι πιο. Α, εντάξει. Οκ. Όμορφα λοιπόν. Ας πάμε στα με ιταλικά, θα ήθελα εγώ να πάμε σε ένα break. Κι εγώ θα ήθελα να πάμε. Ξέρεις τι νομίζω, άκου. Εγώ βλέπω σε αυτά που είδα μόνο τα περαμέντα. Καταλαβαίνεις. Εγώ το μεταφράζω έτσι. Σαν τα περαμέντα. Εδώ μιλάμε για μεσογειακά περισσότερο και εδώ μιλάμε ναι. Για άλλη φάση. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Η Μεσόγειος είναι πιο σεξουαλική. Βεβαίως. Λοιπόν, σαν τη Μεσόγειο δεν έχει. Ή ο Σόνο Γιάννης. Break. Μέχρι εκεί έφτανα. Με Ιάμο Ηλένια. Break. Κανείς δεν ξέρει. Κάνουμε λίγο σουσού. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα οι κάμερες, παιδιά. Έχουμε και μια προσωπική ζωή εδώ πέρα. Εντάξει. Πόσο πια. Ενοχλείται όμως κάπου. Ενοχλείται. Λοιπόν. Παρεμβαίνετε στις κουβέντες μας. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Γρήγορα θα σου πω εγώ. Καταρχάς, να πούμε για το γάμο. Αγαπημένο θέατρο Επικολωνό. Φυσικά. Όπου έχουμε τον Ηλία Βαλάση, την Μαρία Κατσένου, ο Στέλιος Δημόπουλος, η Αθανασία Κουρκάκη, καθώς και η Ελωρής Αλπανίδου. Ο γάμος είναι η παράσταση. Θα βρείτε τα εισιτήρια σας στο more.com και εμείς θα πάμε να λύσουμε έτσι γρήγορα όσο γίνεται, γιατί δεν ξέρω και αν λύνεται κιόλας. Ζηλεύει πολύ και δεν θέλει να βγει ένα girl night out. Να τον χωρίσω ή να κάνω λίγη υπομονή μήπως περάσει. Φύγε μωρέ από εκεί πέρα με τον άλλο τον κοπριταριό που δεν θέλει να βγαίνει κιόλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με τρελαίνει τώρα. Αυτό δεν είναι τώρα να περάσει, δεν είναι η ίωση που θα περάσει. Αυτό είναι η ζηλιά ξεκάθαρη και είναι ασθένεια. Δεν είναι ασθένεια. Και συγγνώμη, εγώ αυτό το θεωρώ και αρχή κακοποιητική συμπεριφορά. Είναι τα πρώτα δείγματα, τα πρώτα ψυχουλάκια για να γίνει το καρβέλι. Παιδιά, όχι. Περιορισμό σε μια σχέση είναι απαγορευτικό. Η σχέση είναι ελευθερία, δύο ελευθερίες που ενώνονται για να περνάμε καλά. Αυτό. Όταν, αρχικά, ποιο είσαι γενικά οποιοδήποτε, αν δεν είναι και δαιμόνα σου μέχρι την ενηλικίωση, οποιοδήποτε άλλο, ποιο είναι για να σου βάλει περιορισμό. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, η σχέση είναι υποχωρήσει. Συλλογικά πράγματα. Υποχωρήσει στο. Θέλω να πάμε θέατρο και εμένα μου αρέσει το σινεμά. Είναι να φάμε κινέζικο ή να φάμε μακαρόνια. Αυτό, και αυτό είναι η υποχώρηση. Εγώ θέλω να κοιμάμαι με ένα σεντόνι, εγώ με δύο.
Να βγει με 1,5. Αυτές οι υποχωρήσεις κάνεις στη σχέση. Όχι περιορισμού στη ζωή σου, στα θέλω και στην ελευθερία σου. Τζους, κακά, μακριά. Αλήθεια. Τέλος. Break. Συμφωνώ. Τώρα γιατί τρελάθηκα. Α. Πάρα πολύ νευρίασα. Okay. Δώσ' το. Λοιπόν, εδώ τι είμαστε. Είναι. Εδώ άχω, είμαστε, παιδιά. Δεν θα μιλήσει καθόλου. Δεν μιλώ. Δεν μιλώ. Λοιπόν, δεν θα μιλήσει καθόλου. Γιατί δεν θα μιλήσει καθόλου? Διότι από την πρώτη στιγμή που έχω έρθει σε αυτήν εδώ την εκπομπή, για ένα πλάσμα άκουγα μόνο. Σοφία. Μου λέει Δέστηνα. Δεν είναι φοβερή, δεν είναι ταλεντάρα. Δεν. Τα έλεγε. Λοιπόν, και τελικά η Σοφία Ορατίου ήρθε. Εδώ. Ήρθε. Για σένα μόνο, δεν είναι για μένα, για σένα μόνο. Ήρθε. Για σένα ήρθε και θέλω να έρθεις μέσα. Έλα, Σοφία μου! Καλησπέρα. Να γνωριστείτε και από κοντά. Έχω το μικρόφωνο. Είσαι επίσης η πρώτη που σηκώνομαι, να ξέρεις. Ναι. Σε όλους δεν μπορώ να σηκώθω λόγω των μικροφώνων. Και όμως σηκώθηκε. Κορίτσι μου. Γίνεται. Κάτσε εδώ δίπλα μου να σε έχω, γιατί σε βλέπω μόνο από τα βίντεο. Λοιπόν, αρχικά να κάνω ένα μικρό πρόλογο, ότι η Σοφία είναι. Όχι απλά μια φωνάρα, έχει μέσα της θείο χάρισμα, θείο δώρο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχεις ένα πράγμα που όχι, δεν είναι μόνο η τεχνική, δεν είναι μόνο η φωνή σου. Είναι ένα συνέστημα το οποίο περνά στον άλλον και σε χτυπάει κατευθείαν πάμε στην ψυχή έτσι. Είναι κατά μέτωπον επίθεση στην καρδούλα μας. Δεν είναι ότι είσαι τραγουδίστρια, που είσαι τραγουδίστρια, είναι ότι είσαι και ερμηνεύτρια. Κατάλαβες. Ναι, δηλαδή, τα έχεις όλα. Παιδιά, τα βλέπω. Όταν τραγουδώ, βλέπω μπροστά μου εικόνες και οράματα, τα πάντα όλα. Είναι σαν να είμαι σε ένα μικρό μπαλόνι. Και ζω έναν κόσμο μόνη. Σοφάκη, είσαι από την Κύπρο, σωστά. Από την Κύπρο, ναι. Από πού? Από τη Λευκοσία. Τα φιλιά μας στην όμορφη Λευκοσία. Τα φιλιά μας στη Λευκοσία. Να πω και την ιστορία εγώ πώς την είδα τη Σοφία. Πώς ήρθε εδώ πέρα ξαφνικά, γιατί εγώ ξαφνικά μια μέρα, τι αμέριμνος, ένα βράδυ σκρολάρω στο TikTok. Ναι. Τι ωραία, τι καλά. Και εκεί πέρα που κάτι πέφτει ένα βίντεο πάνω μου και ακούω κάτι. Με το που το ακούω κάτι παθαίνω. Κάνω όπα. Μένω. Κύριε το κορίτσι αυτό. Πάω στο προφίλ του και κάνω scroll όλα τα βίντεο. Βίντεο με το βίντεο πρέπει να έχει περάσει μία ώρα και εγώ ήμουν έτσι αποχαυνωμένος. Τόσο έντονα να με έχει χτυπήσει φωνή στο συνέστημά μου και να μου δημιουργήσει τέτοιο πράγμα, έχει χρόνια να συμβεί έχει αυτό. Έχει κατευθείαν μήνυμα. Νομίζω ότι σου είχα κάνει σχόλιο. Ναι, μου κάνει σχόλιο. Και την ανέβασα story μετά στο Instagram και λέω, παιδιά, δείτε όλη αυτή τη φωνή. Ξυπνώ εγώ το βράδυ. Ξέρεις το κλασικό, εντάξει, λίγη ζάχαρη, λίγο νεράκι, ξέρω εγώ, στις 3-4. Και έχω 200, 300 followers από το πουθενά. Βασικά είχα ειδοποιήσεις. Ναι. Και λέω εγώ, τι έγινε, λέω εγώ τώρα, τι είναι τούτα, μέχρι να μπω άγχος, υδρότας, κρύος, Μπαίνω, κοιτώ και ήταν followers και εγώ. Τι έβαλα. Γιατί έχω και την τάση να κάνω μερικά σχόλια, ξέρω εγώ, σε... θετικό, αρνητικό και μετά το κοιτάω ότι με είχε ανεβάσει. Πω, χάρηκα πάρα πολύ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ καλό. Όντως τώρα, και τους έχω και τους δύο απέναντι σαν είμαι δασκάλα. Αλλά... μαθητές. Ρε παιδί μου, επειδή ο Γιάννης έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή και στο TikTok και στο Instagram και στα social και γενικά ως άνθρωπος, γιατί είναι και αυτός ένα πολύ φωτεινό πλάσμα, ανεξάρτητα που λέω ότι είναι πολύ σκοτεινό πλάσμα. Εγώ νομίζω ότι είμαι. Εσύ λες ότι είσαι σκοτεινό. Ναι. Μέσα, πολύ μέσα. Πολύ μέσα, όπως και εσείς είναι πάρα πολύ φωτεινό πλάσμα. Οπότε ξέρεις, όταν έρχεται και ενώνεται αυτό το φως, σίγουρα βγαίνει προς τα έξω. Και ήθελε πάρα πολύ να έρθει εδώ πέρα, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα αξίζει πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις, καλοί τραγουδιστές υπάρχουν παντού. Αλλά τραγουδιστές που μπορούν να σε αγγίζουν πραγματικά και να σου αγγίζουν την ψυχούλα σου. Και δεις άνθρωπους που είναι και καλλιτέχνες. Γιατί και ο Γιάννης είναι καλλιτέχνης και εγώ επίσης. Οπότε αυτό το λέμε σίγουρα. Και τώρα είσαι και στην Κάλυμνο. Ναι. Έφυγες τώρα εσύ από την Κύπρο, πήγες στην Κάλυμνο. Έχεις πάει τώρα στην Κάλυμνο εκεί πέρα και κάνεις το χαμό σου. Έχω γνωρίσει απλά τα καλύτερα παιδιά. Άρχισα δουλειά με το που μετακόμισα στην Κάλυμνο. Πόσο καιρό μένεις τώρα εκεί? Τώρα έχω κλείσει ένα χρόνο. Ένα χρόνο έχω κάνει και σε ζώο. Ο χειμώνας πώς είναι? Αυτό σκέφτηκα εγώ για το χειμώνα. Παιδιά, είναι υπέροχος. Είναι, ναι, εμείς σε ό,τι όπου έχουμε παίξει ήταν... Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έχει κόσμο. Ναι. Το νησί. Ναι. Πάρε τον Brooklyn πια. Εγώ το σκεφτόμουν, το στείλω ότι εντάξει, νησί, μια βόλτα έτσι στο κρύο και ξέρω εγώ. Εγώ δεν είχα καν σκοπό να δουλέψω. Έτυχε. Εσύ όλα στην Κύπρο πριν. Ναι. Από Κύπρο κατευθείαν στην Κάλυμνο. Από Κύπρο κατευθείαν μια έτσι αλλαγή. Και στα πολλά γνωρίζω τα παιδιά, τον Γιώργο Γκαμπούρη, ο οποίος είναι ο μαέστρος μου, ο Στέφανος Οργάς που τραγουδάει μαζί μου και ο Ηλίας Μέρης που τραγουδάει μαζί. Τα παιδιά είναι από εκεί και μένουν εκεί και όλα. Είναι ναι. Και ο ένας είχε κλείσει ένα χρόνο, αλλά απίστευτος φωνητικά κλπ. Ένα χρόνο που τραγουδούσε μόνο. Mm-hmm.
Από εδώ από εκεί λέμε να δουλέψουμε. Είχα πάει σε μαγαζί. Ήταν τόσο ζεστός ο κόσμος. Εγώ νιώθω ότι μου σπίτι μου. Και είχα απλά καλέσει κόσμο για πρωτοχρονιά. Έλα, καρδούλα μου, τι λες. Υπέροχα. Και ο κόσμος σε αγκαλιάζει. Οι άνθρωποι στην επαρχία, νομίζω, γενικά και στα νησιά. Καλά, δεν το συζητάμε. Πολύ πιο ζεστοί άνθρωποι, πολύ πιο ανθρώπινοι. Το καλοκαίρι είναι τελείως διαφορετικά, γιατί πίσω το καλοκαίρι έχει και κόσμο. Το χειμώνα που είσαστε, εσείς που είσαστε. Είναι ο πυρήνας του τόπου. Οπότε είναι υπέροχος. Είσαι εσύ και ανυπομονούσα να επιστρέψω τώρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Τραγουδάς σε Σαββατοκύριακα καθημερινές. Ναι, εξαρτάται, αλλά ναι. Εξαρτάται, και Σαββατοκύριακα ναι. Και καθημερινές. Άρα, εξαρτάται τι θα κάνει. Κοίτα, δεν το αποκλείω, αλλά εκεί είναι. Νιώθω ότι πήγα σπίτι. Νιώθω ότι πήγα σπίτι. Τώρα, να σου πω, γράφετε με τα παιδιά εκτός από το τι παίζετε. Τώρα με το καλό, όταν επιστρέψω, γιατί εγώ είχα πάει Κύπρο. Γιατί περιμένω το παιδί του αδερφού μου. Ναι, μου το έχεις πει και στο τηλέφωνο. Ναι, και τώρα, ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρω πού είναι το τηλέφωνο μου, σίγουρα θα πάρω ένα μήνυμα. Τελικά γεννήθηκε το παιδί. Με το καλό να πούμε αρχικά να σας ζήσει. Ο Δημητράκης μας. Ναι, και είχα πάει για να γεννηθεί το παιδί. Και έφυγα πριν γεννηθεί το παιδί. Και μόλις έφυγα, όταν ήμουν στο αεροδρόμιο, πήγαν για να γεννήσει η νύφη σου. Άμα δεν θέλει, ας σε δει από την αρχή. Τέλος πάντων, και όταν είχα πάει πίσω Κύπρο, πήγα για διακοπές και γι' αυτό και μου στέλνει μήνυμα. Και λέω και εγώ, τη στάση θα την κάνω σίγουρα. Έπρεπε. Αλλά τώρα, ναι. Έπρεπε. Και συγγνώμη, επειδή είναι και η Λένια Φωνάρα, πρέπει να κάνετε και μαζί κάτι. Ναι, όταν ξανάρθει. Και με τον Κωνσταντίνο εμείς έχουμε κάνει, αλλά δεν παίξαμε ποτέ τελικά. Γενικά υπάρχει. Μήπως γίνει μια σύμπραξη γενικότερη, φυσικά πρωτόνομα. Εγώ να τραγουδάω για τη φωνή, ναι, ναι. Εννοείται. Εσύ που δεν έχεις βγάλει μετά τη βγάλει τσιμουδιά, είμαι σε σίγουρη. Δεν θα γενικά να ξέρει εσένα, δεν θα τραγουδήσω. Γιατί δεν θα βγάλει, το λέω εγώ. Δεν θα βγάλω τσιμουδιά. Θα σε αφήσω να κάνει ό,τι πρέπει. Εγώ σε κάθε περίπτωση σίγουρα περιμένω να ακούσω και δικά σου. Ξέρω ότι έχει ήδη ένα κομμάτι δικό σου. Αλλά περιμένω και άλλα. Γιατί έτσι λίγο που σε έχω ακούσει κι εγώ. Και όταν επιστρέψω κι εγώ πίσω με το καλό, θα ασχοληθώ και με το YouTube να το. Μπράβο. Αυτό. Θα το εμπλουτίσω. Και η πόρτα μας εδώ είναι ανοιχτή, full για σένα. Και όποτε θες, μόλις βγάλεις οτιδήποτε. Ακόμα και να έρθεις να κάνεις και μια εμφάνιση εδώ στην Αθήνα, θα είμαστε μαζί σου και θα είμαστε αυτό σε στήριξη. Θα περιμένετε μήνυμα μου. Εννοείται. Οπωσδήποτε. Στην τηλέφωνο. Λοιπόν, να ξέρεις. Ναι, τραγουδάμε σε λίγο. Αυτό. Ωραία, ετοιμάζεσαι, τραγουδάμε. Ναι. Και αναμένουμε. Θα φέρω και το. Έτοιμη για όλα. Και το παιδί με τα πλήκτρα. Και τον Κωνσταντίνο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε εμείς, επιστρέφουμε κατευθείαν, μπαίνουμε με μουσική. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί θα αφήγουμε με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό σας το υπογράφουμε. Έτσι. Φιλάκια. Έτσι. Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κάτω. Έτσι ανάποδα λιγάει το βράδυ αυτό. Του νου τη βέργα. Λες και στάθμη της αγάπης πάει να βρει. Όσοι βρίσκονται στη λάσπη θησαυρή, πως σκοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί. Στραμμένα δυο κουβέντες σου μου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Λες και στρώσαμε τον Αυγούστο χαλί. Λες και βγήκε τα σανσέρ σ' ένα κελί που άλλος το βλέπε το φως για Ανατολή κι άλλος για Δύση. Λες και μέσα μας τα
να ψηφίζουμε στο ίδιο παραβάν. Ένα αιώνιο Ιησού ή βαραβάν του ανθρώπου η φύση. Τα μάτια και οι καρδιές με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Να καλωσορίσουμε και τον Κωνσταντίνο που ήρθε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε. Για να συνεδράξει την κουβέντα, τι γίνεται, τι κάνετε, πώς είστε. Καλά είμαι. Εμείς θα τα πούμε άλλη στιγμή. Βεβαίως. Και πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Άσε, μην μιλάς καθόλου, κάτσε πίσω. Δεν μιλώ, δεν μιλώ. Να το πάρουμε, θα σας άστω. Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις, είσαι ολόκληρη αργεντινικό ταγκό. Και μήτε στο όνειρό σου πια δεν με γυρεύεις, όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό.
και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος και από σπουργή τι θα γινόμουν εντός. Μες στα νεκρά τα καφενεία ρίχνει χιόνι κι εγώ πενθώ την ερημιά ενός φίλου που σαν το ρούχο η αγάπη μας παλιώνει κι είναι σαν ήχος χαλασμένου πιστολιού. Και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος και από σπουργή δεν είμαι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Άλλοι νομίζανε πως ήμουνα μεγάλος και από σπουργίτη θα γινόμουν αητός. Κάποια συγκίνηση ήταν. Δεν μπορώ εγώ με αυτό το κορίτσι. Αυτό δεν ήξερα να συμβεί, να ξέρετε εδώ πέρα. Σου λέω. Δεν εξάσχημη. Ούτε κουβέντα, τίποτα, ούτε μιλιά, ούτε να τραγουδήσει καν. Ούτε να μπει στη διαδικασία να τραγουδήσει καν. Τίποτα. Είμαι χάλια. Χάλια είσαι. Άκου, συνέχισε. Είμαι χάλια. Συνέχισε. Αυτό ήταν το πρώτο που είχε δημοσιεύσει δικό μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι εγώ. Ανεβαίνω τα σκαλιά, μα δεν ιστάζω, μ' ανοιχτό το φως ξανά τη δική σου τη μεριά, ούτε που κοιτάζω. Τι είναι αυτό που λείπει απ' τη μέσα μου ζωή? Τα δάχτυλα σου μια γουλιά νερό, πως αλλιώς να καταπιώ, πως τα πάντα αλλάζουν. Πάρε εσύ τα χάδια, τα γυμνά σκοτάδια, τα πρωτότυπα, κι ας εδώ για μένα κάτι στη χιωμένα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ καρδιά μου, στερεότυπα μου έτσι το ξανακούσα, και γι' αυτό θυμώνω που θα λέω στον πόνο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, λες κι ήμασταν αγκαλιά. Βρε άμα θες να δεις τη δικιά μου τη σκιά, αντί για μένα όπου πάω τ' ακούς, να'ρθεις να κοιτάς από μακριά το δικό σου ένα. Μα δεν μπορώ να ζω εδώ
είμαι άλλος κανείς. Θα βγω λιγάκι δυο μικρά πουλιά. Πέτουν στα μηνύματα διανό τα σπροφάκελακι. Πάρε εσύ τα χάδια, τα γυμνά σκοτάδια, τα πρώτο τυπά. Κι ας εδώ για μένα κάτι στοιχειωμένα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ καρδιά μου. Στερεότυπα μου, έτσι το όνομά μου δεν ξανακούσα. Και γι' αυτό θυμώνω που θα λέω στον πόνο. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Λες κι ήμασταν αγκαλιά. Ευχαριστούμε. Δεν θα μιλήσω εγώ, μάλλον, σήμερα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Θα μιλήσω στο τέλος. Θα μιλήσει στο τέλος. Τα είπαμε και πριν έτσι κι αλλιώς. Θα μιλήσει και στο τέλος. Και θέλετε να κλείσουμε και με... Έχουμε άλλο πώς έχουμε. Έχουμε άλλο... Ένα, δύο. Έχουμε άλλο ένα. Άλλο ένα. Το δικό σου. Το δικό σου. Ναι. Το έχει γράψει ο Σκέντζος. Είναι καπετάνιος. Και είναι τέλειο στίχη. Είναι πολύ ωραίο. Παρανοώ και περπατώντας βλέπω πάλι τη μορφή σου. Νιώθω να κλείνομαι ξανά στη φυλακή σου. Παρανοώ, δίνω ζωή στο σκοτεινό μας παρελθόν. Παρανοώ, μες στις σκέψεις μου τη ζάλη. Έρχεσαι απόψε πάλι, άλλη μια φορά να κάνεις τη ζημιά. Κι όσο και να προσπαθήσω, η πουλά κι αυτό το βράδυ καταστρέφεις ό,τι έμεινε ξανά. Παρεξηγώ την αιμονή που έχω πάθει εγώ μαζί σου. Εξαρτημένη πλέον από το φιλί σου. Παρεξηγώ κάθε μου σκέψη την αλήθεια να δεχθώ. Παρεξηγώ στις σκέψεις μου τη ζάλη. Έρχεσαι απόψε πάλι, άλλη μια φορά να κάνεις τη ζημιά. Κι όσο και να προσπαθήσω, η πουλά γι' αυτό το βράδυ καταστρέφεις ό,τι έμεινε ξανά. Μες στις σκέψεις μου τη ζάλη, έρχεσαι απόψε πάλι, άλλη μια φορά να κάνεις τη ζημιά. Κι όσο και να προσπαθήσω, η πουλά κι αυτό το βράδυ καταστρέφεις ό,τι έμεινε ξανά. Ευχαριστούμε. Ναι. Ρε Σοφία, πώς μας ταξίδεψες τώρα έτσι. Ναι. Πώς μας ταξίδεψες τώρα έτσι. Θετικά, όμορφα. Ναι.
Θετικά, όμορφα, τι να σου πω τώρα. Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε, νομίζω. Εγώ δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει σε τέτοιες φωνές να δίνετε πιο πολύ βήμα. Αυτό είναι μια αλήθεια και γι' αυτό το λόγο είμαστε εμείς εδώ. Γι' αυτό. Είμαστε εδώ για να δίνουμε αυτό το βήμα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαμε σήμερα. Αλήθεια, ναι. Το λες. Ναι, τον είχα πρίξει πριν έρθουμε. Πες Κωνσταντίνε, τι σου λέγε πριν έρθετε. Μην πεις Κωνσταντίνε, τι σου λέγε. Δεν τη συμφέρει. Πάντως ταιριάζεται. Ναι, μπορείς να κάνετε πράγματα. Και παικτικά ταιριάζεται πολύ, έχω να πω. Εγώ θα σου έλεγα να έρχεσαι Αθήνα πιο συχνά. Ναι. Να έρθει Αθήνα πιο συχνά, για να σε βλέπει και εδώ πέρα πιο πολλοί κόσμος, γιατί είναι, εγώ το πιστεύω πραγματικά είναι κρίμα να υπάρχουν τέτοια ταλέντα και να μην τους έχει δοθεί, ας πούμε, μια πανελλαδική αναγνώριση. Δεν ξέρω, εγώ είμαι και πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος αυτά, δηλαδή πολύ σπάνια με συγκινεί κάτι, με το που την πέτυχα. Και με πέτυχε και σε ένα σημείο που ήμουν ντουέτο μόνο. Στις Χριστίνας, αν δεν κάνω λάθος, ένα TikTok και η Χριστίνα Ηλιόλιο ήταν το «Δεν μιλάμε». Αυτό ήταν το πρώτο που είχες δει, που της είχα κάνει τη φωνή. Μπράβο. Ναι, το θυμάμαι γιατί μου είχε γράψει και λέω «Ωρε γάμο, τι είναι αυτό» λέω. Ας πούμε, από όλα τα τραγούδια που λέω μόνη μου, σε αυτό μου έκανα τη φωνή, του κατάλαβε, με άκουσε. Και μπήκα μετά στο προφίλ στο TikTok και τα βλέπω και παθαίνω. Τρέλα. Παιδί μου το έλεγε από το. Τώρα εμείς δεν κάνουμε πάρα πολύ καιρό εκπομπή μαζί, αλλά ξέρω ότι το έλεγε πάρα πολύ καιρό. Είχε τρελαθεί. Είχε ναι. Τρελαθεί. Ευχαριστώ. Φωνάζω και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό φωνάζουν από πάνω. Η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ταξίδεψες καταρχάς. Γιατί ήρθες από την Κάλυμνο για μας. Που ταξίδεψες από την Κάλυμνο. Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε και τη συνόδευσε. Από την Αθήνα. Από την Αθήνα. Από εδώ πιο δίπλα. Σήμερα βρεθήκα πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη μας γνωρίμη. Πρώτη φορά. Μιλήσαμε πριν μια εβδομάδα, τηλεφωνικώς και από το Facebook. Πώς έτυχε και κοινός φίλος. Από ένα κοινό φίλο, από την Κάλυμνο. Ναι, ένας εκπληκτικός κιθαρίστας, ο Γιάννης ο Μαγκάκης. Ναι. Ναι, μας έφερε σε επαφή. Όντως ταιριάζετε και να κάνετε πράγματα. Ταιριάζετε όντως πολύ. Με συντάξεις, θα κάνουμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Κλείσε. Ας κλείσουμε λοιπόν κάπως έτσι. Η Σοφία τη βρίσκεται προς το παρόν στο TikTok από ό,τι καταλαβαίνω. Και ποτέ δεν ξέρεις, γιατί είναι μικρή ζωή, αλλά είναι και μεγάλη παράλληλα. Και υπάρχει πάντα χρόνος και χώρος για όλους και για όλα. Καλά, τον Κωνσταντίνο το βρίσκεται μαζί με τους Ενόρασης. Κάθε Κυριακή είστε στο Μπελούγκα, εξ όσων γνωρίζω. Θα έρθουν και τα παιδιά ξεχωριστά μόνα τους. Αυτά από εμάς. Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ. Δεν έχω να πω τίποτα. Μας ταξίδεψες με τη φωνή σου. Και κατά τα λοιπά, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά. Να είστε καλά. Φιλάκια. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Φιλάκια.